Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα unboxing και σήμερα βλέπουμε τα Spartan Gear Myrmidon Wire Headset, τα οποία είναι compatible και για Xbox One και για PlayStation 4. Η Anarch Dynamic Media για άλλη μια φορά είχε την ευγενική καλοσύνη να μας φέρει για να δούμε αυτά τα πανέμορφα ακουστικά και να τα δείξουμε σε εσάς. Πρόκειται για ένα ακουστικό το οποίο είναι αρκετά καλό, θα έλεγα. Ας προχωρήσουμε όμως και στο unboxing. Λοιπόν, ανοίγοντάς το βλέπουμε ότι μας υποδέχεται με δύο δαχτυλιδάκια έτσι, τα οποία τραβάμε το κουτί και μέσα δεν έχει κάτι άλλο, έχει τα ακουστικά. Έτσι ένα ωραίο, πάρα πολύ ωραίο packaging με τα χρώματα πάλι της Spartan Gear. Όμορφο, καλοβολεμένο μέσα, δεν κουνιέται, έχει και το χαρτονάκι το πάνω για να μην κουνιέται το headset. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ προσπαθώ να τα βγάλω. Βγάζοντας τα λοιπόν, βλέπουμε ότι και το καλώδιο είναι αρκετά μεγάλο. Βέβαια δεν είναι φασμάτινων ινών, αλλά είναι μπαμπάτσικο. Ένα manual έχει μέσα για να μας δείχνει τη συνδεσιμότητα. Πώς μπορούμε να τα συνδέσουμε, συνδέονται σε τρεις συσκευές, άμα δείτε, και στον υπολογιστή και στο Xbox. Έχει μέσα προσαρμογέα να μπαίνουν, να συνδέονται μαζί και τα ακουστικά και το μικρόφωνο. Πολύ εύκολη σύνδεση. Κοιτάμε όμως με την πρώτη ματιά ότι το μικρόφωνο δεν είναι αποσπόμενο ή οτιδήποτε, ούτε μπαίνει μέσα. Απλά μένει εκεί στη θέση του. Έχει ένα μπάντσι πάνω, δεξιά και αριστερά. Εδώ πέρα βλέπουμε τη συνδεσιμότητά του, τον προσαρμογέα του. Γίνεται για τη χρήση από το PlayStation και στο Xbox One. Κοιτάζοντας τα λοιπόν, δεξιά και αριστερά βλέπουμε την περικεφαλαία της Spartan Gear, μια γρίλια. Είναι αρκετά ποιοτικό και βλέπω ότι υπάρχουν χτυπήματα πάνω στο, σαν έτσι ψιλογδαρσίματα, και μόλις το έχω βγάλει έτσι. Εδώ βλέπουμε και το μικρόφωνο του, το οποίο ακόμα και αυτή τη στιγμή που γράφω το review γράφω με αυτό το μικρόφωνο. Εδώ βλέπουμε τη συνδεσιμότητά του, η οποία το USB χρησιμοποιείται μόνο για το φωτισμό, και έχουμε ένα καλώδιο για τα ακουστικά και ένα καλώδιο για το μικρόφωνο. Είναι όλα με επιχρυσωμένες άκρες. Τα driver έχουν διάμετρο 50 χιλιοστών, ενώ η ευαισθησία του φτάνει μέχρι 117 dB. Το μικρόφωνο έχει μείον 38 dB μέχρι περίπου 2 dB στην ευαισθησία του. Ο φωτισμός είναι LED κόκκινος μόνο, δεν αλλάζει. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος και με τα μαξιλαράκια του και γενικά με την υφή του. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ στο κεφάλι, δεν κουράζει, και αρκετά ελαστικό για να αποφεύγονται τυχόν καταστροφές, ας πούμε. Γενικά καλή η ποιότητα. Φορώντας γενικότερα ώρα, βλέπω ότι δεν με έχουν κουράσει. Είναι αρκετά ωραία και κάθεται πολύ ωραία στο κεφάλι. Ο φωτισμός του, και πίσω έχουμε και ένα volume, μια ροδίτσα για το volume, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τον ήχο των ακουστικών. Είναι over ear τα ακουστικά. Αρκετά καλούτσικη ηχομόνωση, θα έλεγα, από το περιβάλλοντα ήχο. Μην περιμένετε και τρελά πράγματα, αλλά είναι ισορροπημένος ο ήχος. Δεν είχα καμία επαφή με τα ένα. Αλλά όσον αφορά τα δύο, θα συνιστώ και για PS4 και για Xbox One και για υπολογιστή. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και την έναρξη. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, παιδιά. Σας αφήνω να απολαύσετε λίγο τα πλάνα και μην ξεχνάτε να πατήσετε ένα like και ένα subscribe. Θα τα πούμε την επόμενη φορά σε ένα άλλο βίντεο. Καλή συνέχεια.